προφανώς η υγεία είναι συνυφασμένη όχι μόνο με το τι έχουμε κληρονομήσει από τους γονείς μας, από τα γονίδια, αλλά και από την επίκτητη συμπεριφορά μας. Δηλαδή, ποιες είναι οι συνήθειές μας. Είναι ένας οργανισμός, φανταστείτε, ένα εργοστάσιο, το οποίο ανάλογα τι το τροφοδοτείς, αφενός μεν σου δίνει τη δυνατότητα να δράσεις, αλλά και σου χτίζει το καλό ή κακό μέλλον ως ενήλικας. Άρα, το τι κάνουμε σήμερα, το πώς διατρεφόμαστε, αν αθλούμαστε, αν ξεκινήσαμε το κάπνισμα από 10, 12, 15 χρονών, εάν, όλα αυτά είναι αυτό που χτίζουν το μέλλον. Είναι αυτό που λέμε, όταν σπέρνεις, ό,τι σπέρνεις, τι κάνεις, θερίζεις. Αν έχεις καλή σφορά, θα θερίσεις καλά, εάν δεν έχεις καλή σφορά, δεν θα θερίσεις καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή το γονιδιακό κομμάτι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε με εργώδης διαδικασία, ώστε αυτό που λέμε ή έχουμε μία πρωτιά, που είναι η παιδική παρισσακία στην Ευρώπη και είμαστε μέλος της Ευρώπης, να μπορέσει να τροποποιηθεί, να αλλάξει. Και επειδή κ. Βαγγελόπουλε, αγαπητέ κύριε Διευθυντά, ξέρετε ότι μετά τον πόλεμο είχε μείνει, λέει, δώσε στο παιδί να φάει. Δώσε στο παιδί να φάει. Βέβαια δεν βλέπω εδώ ιδιαίτερα έτσι ανθρώπους οι οποίοι να έχουν μεγάλα προβλήματα από την επαγγελματία. Όμως σχετίζεται με το τι τρώμε σε επίπεδο ποσότητας, αλλά και αν διατρεφόμαστε ποιοτικά. Όταν λέμε ποιοτικά, μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη σε επίπεδο ποσότητας θερμίδες, αλλά να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά σε βιταμίνες, σε ιχνοστοιχεία, σε αμυλοξέα. Άρα λοιπόν έχουμε αυξημένη ευαισθησία, αυξημένη ευθύνη απέναντί σας και είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτό εδώ, από αυτή την ενημέρωση και από τα ερωτήματα που θα γίνουν, θα νιώσετε καλύτερα και ότι αυτή η ώρα μπορεί να μην έχει μαθηματικά και αρχαία. Πιστεύω να μην ήθελε αρχαία, δεν όχι. Άρα είμαστε καλό επίπεδο. Ότι άξιζε τον κόπο και να προσέξετε και να συμμετέχετε σε ό,τι να υποθεί. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Ό,τι σκεφτείτε και σας αρέσει στη ζωή, να προσπαθήσετε να το κατακτήσετε, αλλά και να μπορέσετε να αντέξετε να το κατακτήσετε, να είστε υγιείς, και αυτό σημαίνει να προσέχετε το σώμα, τη σκέψη, μέσα από τις συνθήκες τις οποίες αποκτήσετε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ.